το διεθνές δίκαιο δεν είναι μονοπόλιο της Δύσης, πρέπει και θα λειτουργήσει προς το συμφέρον όλου του κόσμου, ειδικά στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, αναφερόμενη στην επίθεση που έγινε στον αγωγό Nord Stream. Η Ρωσία υπέβαλε εξώδικα αιτήματα σε 4 χώρες για το θέμα. Πρόκειται για τις Δανία, Σουηδία, Ελβετία και Γερμανία. Σύμφωνα με την διπλωμάτη, στη λίστα υπάρχουν και άλλες χώρες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την τρομοκρατική επίθεση. Τόνισε ότι η ανατίναξη ρωσικών αγωγών εξαγωγής ήταν μια κραυγαλαία πράξη διεθνούς τρομοκρατίας που εμπίπτει σε διεθνείς συμφωνίες που υποχρεώνουν τα κράτη να αποτρέψουν τέτοιες πράξεις, να τις ερευνήσουν και να συνεργαστούν με άλλες χώρες για να το κάνουν. Ωστόσο, αυτές οι υποχρεώσεις δεν εκπληρώθηκαν. Επιπλέον, τα εντάλματα σύλληψης κατά υπόπτων που εκδόθηκαν πρόσφατα από το Βερολίνο δεν εκτελέστηκαν και τουλάχιστον ένας ύποπτος που βρισκόταν στην Πολωνία μπόρεσε να διαφύγει στην Ουκρανία σύμφωνα με την πολωνική εισαγγελία. Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε επίσης θρασίδηλη την αντίδραση του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είπε ότι όποιος ανησυχεί για την κατάσταση της έρευνας για τις τρομοκρατικές επιθέσεις θα πρέπει να παραμείνει σιωπηλός. Η Δύση δεν ενδιαφέρεται για μια αποτελεσματική έρευνα της τρομοκρατικής επίθεσης παρά την τεράστια ζημιά που προκάλεσε η ανατίναξη των αγωγών στην ευρωπαϊκή οικονομία και το περιβάλλον, τόνισε η Ζαχάροβα.